αναφορά είναι και το Rising Star. Το μεγάλο show που ετοιμάζει το κανάλι, το οποίο το είχε πάρει από το Μέγκα, στο οποίο Μέγκα δεν το είδαμε ποτέ. Ποια είναι λοιπόν τα φαβορί για τη θέση του κριτή? Ακούστηκαν πολλά ονόματα. Εγώ θα σας πω τα δύο καινούργια και μετά θα πάμε στους παλιούς. Νούμερο 1, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είχε γίνει μία επαφή λοιπόν με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τότε που ακόμα δεν είχε αθώθει, ο Μιχάλης είχε πει ότι παιδιά, μέχρι να τελεσυνδικήσει το δικαστήριο, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θέλω να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Τώρα λοιπόν που αθώθηκε πανηγυρικά, ξεκίνησε συζητήσεις με τους ανθρώπους του Αντένα και κατά πάσα πιθανότητα, το τονίζω αυτό, θα δούμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στη θέση του κριτή. Το δεύτερο πρόσωπο είναι... Να το βλέπουμε. Λοιπόν, το δεύτερο πρόσωπο... είναι ο Χρήστος Μάστορας. Λοιπόν, είναι ο Χρήστος Μάστορας από τις Μέλισσες, αυτό είναι από τα πιο γνωστά. Ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που είχαν συμφωνήσει. Ούτε ο Χρήστος Μάστορας έχει υπογράψει, αλλά έχει πει το ναι. Έχει πει το ναι. Εντάξει. Ναι. Πολύ ταλαντούχος επίσης. Πολύ ταλαντούχος και επικοινωνιακός. Μέχρι εκεί. Και δεν έχει βγάλει και κάτω άλμπουμ. Ναι, περίμενε όμως τώρα, έχει ονόματα. Πρέπει να είναι και ένα νοικοκυριό. Επέστρεψε. Παιδιά, επέστρεψε. Ο Χρήστος ο Μάστορας είναι πόσα χρόνια οι Μέλισσες. Εγώ θέλω να δω να με κρίνει ένας άνθρωπος, όχι ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει γένεια και είναι 20 χρονών. Ναι, αλλά με κρίνει ένας άνθρωπος που έχει χιλιόμετρα στην. Αλλά ναι, ρε παιδί μου. Κρίνει με βάση αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Το ίδιο όμως είπαμε και για τον Μιχάλη, ο οποίος από το Σταβέντο, ο οποίος τότε πάλι τα ίδια λέγαμε, αν θυμάστε. Απλά σε άλλη ώρα και λέγαμε ότι ναι, δεν έχει κάνει τίποτα και αυτά. Και όταν βγήκε ο Μιχάλης, ήταν μεγάλη ανακάλυψη. Κοίτα, μήπως είναι πολύ καλό στον αέρα και τα λέει καλά. Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, λέω. Και να σας θυμίσω ότι και ο Μαραντίνης μάγεψε. Πολύ. Έτσι, ως κριτής. Καλά, δεν τρέχαμε και στους δρόμους να ουρλιάζουμε για την κριτική του Μαραντίνη. Ο Μαραντίνης και βγαίνουμε στους δρόμους και πετάγαμε στο Μαραντίνη. Παναγιώτη Κουνιάκη. Λοιπόν, παιδιά, το τρίτο πρόσωπο είναι και μεγάλη έκπληξη. Διότι είναι η Έλενα Παπαρίζου, η οποία Έλενα, θυμάστε πέρσι που στη δικιά μας κάμερα είχε πει ότι πάρα πολύ θα ήθελα να είμαι στο Rising Star, αλλά εγώ Σεπτέμβριο θα είμαι Σουηδία σε ένα μεγάλο show στο οποίο θέλω πάρα πολύ να δουλέψω. Τότε βέβαια που γινόταν αυτές οι κουβέντες, το Rising Star είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τέλη Οκτώβρη. Λοιπόν, το Rising Star, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει αρχές Δεκέμβρη, που θα έχει τελειώσει το show της Ελενίτσα στη Σουηδία και θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, το τονίζω, θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου στο Rising Star. Και κάτι που δεν ξέρουν πολλοί, και αυτό συζητούσαμε πριν όταν μιλούσαμε με Κλεοπάτρα, είναι ότι και η Δέσποινα Βανδύ, δεν το ξέρει κανένας δηλαδή, πέρα από συγκεκριμένους, θα είναι και αυτή στην Αμερική και γυρνάει 25 Οκτωβρίου. Άρα ούτε η Δέσποινα θα ήταν εδώ. Λοιπόν, δεν μπορούσε. Η Δέσποινα Βανδύ όμως, που είναι το τέταρτο πρόσωπο, ήταν σχεδόν από την αρχή είχε συμφωνήσει. Όταν τότε έκανε πίσω ο Αντώνης Ρέμος, η Δέσποινα Βανδύ ήταν από την αρχή πάρα πολύ θετική και μάλιστα έχω μάθει ότι η Δέσποινα Βανδύ βρέθηκε και σε κάποιες οντισιόν που γίνονται, γιατί έχουν γίνει στην Κύπρο, στην Κρήτη και τώρα θα ξεκινήσει και στην η Δέσποινα δεν είναι στο θέατρο. Είναι στο μάμα. Στο μάμα μία. Είναι ιδέα. Πάντως είναι ωραίοι και οι τέσσερις μαζί όπως τους παιδιά, βλέπουμε έτσι. Αν, γιατί κοιτάξτε, μέχρι στιγμής για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Έτσι. Σίγουροι είναι η Δέσποινα Βανδύ και ο Χρήστος Μάστορας από τις Μέλισσες. Ένας στους τέσσερις Κύπριος. Καλά πάντα, πάντα. Τραγούδι χωρίς Κύπρο δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ κοντά και η Παπαρίζου και ο Χατζηγιάννης. Αν λοιπόν είναι και οι τέσσερις, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να πούμε ότι. Το ενδιαφέρον λίγο να το αναλύσουμε, θέλεις, με την εμπειρία σου. Άιντε πάλι, σ' αγαπώ, κουνιάκι. Έχουμε δει την Έλενα Παπαρίζου στο Dancing on Ice. Την έχουμε δει. Είχε δει ποτέ μία ατάκα, η Ντριγκαδόρικη είναι πολύ καλή. Ο Μιχάλης δεν θα βγάλει την ίντριγκα, το άλλο το παιδί από τη Ζαχάρη. Θέλω να πω, παιδιά, ότι δεν έχει αυτό το αλατοπίπερο που θα βοηθήσει το Λιάγκα να κάνει την ίντριγκα. Δηλαδή, μόνος του ο Λιάγκα, μένα... δεν έχουνε. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάντε πρώτα στον κουνιάκι να τελειώνουμε. Όταν είχαν κλείσει στο Voice... Κάντε, ναι. Κάντε. Για πες, όταν είχαν κλείσει στο Voice. Όταν είχαν κλείσει στο Voice ο Αντώνης ο Ρέμος ή η Δέσποινα Βανδύ ή η Μελίνα Ιασλανίδου. Τίποτα λέγαμε πάλι. Μπορούσε να φανταστείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν επιτυχία. Πρόσεξε λοιπόν. Ή ότι θα δέσουν. Δεν ξέρεις και κατά πόσο θα δέσουν όλοι αυτοί μαζί. Ακριβώς. Εδώ έχεις να κάνεις με ένα καλό κόνσεπτ. Έχεις να κάνεις με project πολύ συγκεκριμένα που θέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Να. Άρα δεν περιμένεις. Και πολύ λαμπερά πρόσωπα. Όταν μιλάμε για τη Δέσποινα Βανδύ, την Έλενα Παπαρίζου κτλ., δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη μόνο την ίντρικα. Είναι πολύ λαμπερά πρόσωπα με τεράστια ιστορία. Πρέπει να... Η Δέσποινα, θυμάστε στην κριτική που έκανα στην κοπέλα που είχε αντιδράσει, που τη χειροκροτήσαμε. Γιατί δεν σου βγαίνει πάντα το καρπούζι όπως θέλει, σου βγαίνει και μάπα. Αν πηγαίνουμε με αυτή τη λογική, απλά θέλω να πω. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, πάμε να του πάρουμε μία δήλωση και ο άνθρωπος, αν δεν έχει οτοκιού, δεν μπορεί να πει πέντε λέξεις. Όχι, όχι, όχι.
Συγγνώμη, εγώ δεν τον έχω για νούμερο ένα στην Εφράδη από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχει λάθο. Απλώ δεν θέλει να μιλήσει. Αυτό ακριβώ. Δεν θέλει να μιλήσει. Θα μιλήσει στο Rising Star. Θα βάλω αυτή τη δουλειά. Και πληρώνεται γι' αυτό. Και αδρά κιόλα. Και πληρώνεται και είναι η δουλειά του. Και αδρά. Και αδρά πληρώνεται. Να πούμε ότι έχουν πάει. Δεν του φτάνει το ανθρώπου τι έχει περάσει. Με την εφορία. Να το πει κιόλα. Λοιπόν, του μένουν να ξέρετε τώρα πάρα πολλά. Κάστινγκ τα λένε κλοπάτρα με αυτά. Στην Αθήνα. Γιατί σε ρωτά το Γιάννη. Οντισιόν. Έχει δίκιο. Στη συγκεκριμένη είναι οντισιόν. Σημειώνω εδώ τι μαθαίνω να ξέρετε. Έχω μάθει Χέμινγκουεϊ. Κάστινγκ είναι για μοντέλα ηθοποιού. Fleming, outfit, fitting και. Και κάτι άλλο είχε πει. Θα κάτσει δικό σου λεξικό. Ναι, θα το σημειώσω. Όλο το χρόνο θα τη μαζέψω όλε τι λέξει. Το λεξικό περιμένει.